Είναι ότι οι πολίτες πλέον θα αντιληφθούν ότι τόσα χρόνια έχτιζα στην άμμο. Έχτιζα στην άμμο, χτίζαμε στην άμμο τα σπίτια μας, τις περιουσίες μας, τις καταθέσεις μας, τις ασφάλειες μας. Θα δούμε πάρα πολλά ακόμα. Και όλα εξανεμίζονται. Γιατί όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα είναι ανθρώπινα λάθη. Και είναι ανθρώπινα λάθη όχι πολλών ανθρώπων. Είναι ανθρώπινα λάθη μιας χούφτας ανθρώπων. 10, 20, 30 ανθρώπων. Αλλά αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους εκλέξαμε, εμείς τους διορίσαμε, εμείς τους χειροκροτούσαμε και ίσως τους χειροκροτούμε ακόμη. Και αν δεν καταλάβουμε εμείς πλέον, είτε αυτοί λέγονται διευθύνονται σύμβουλοι σε τραπεζικά ιδρύματα, είτε λέγονται υπουργοί οικονομικών, είτε λέγονται πρόεδροι της Δημοκρατίας, είτε βουλευτές ή οτιδήποτε. Μία εκπομπή διαλόγου και ανάλυσης πάνω σε ζητήματα πολιτικής, κοινωνικής και επιστημονικής φύσεως. Επιχειρεί να μεταφέρει την προσοχή πέραν από την δισεογραφική πτυχή της επικαιρότητας, αλλά και να αναδείξει σημαντικά θέματα κυπριακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Δευτέρα και Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Μιχάλη Κοντό. Γεια σας αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα συνεχίσουμε την σειρά των εκπομπών που η πραγματικότητα, η σκληρή πραγματικότητα μας έχει επιβάλει για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας, και θα καταπιαστούμε σήμερα με το θέμα μας πίσω από το πρίσμα των πολιτικών και θεσμικών ζητημάτων που προκύπτουν, κάποιων πολιτικών και θεσμικών ζητημάτων που προκύπτουν σε σχέση με το μέλλον της οικονομίας, και θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε κάποιες αδυναμίες του όλου συστήματος, του πολιτικού συστήματος, του συστήματος διακυβέρνησης, οι οποίες ενδεχομένως να ευθύνονται για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και οι οποίες καταδεικνύουν και ανάγκες, αντίστοιχες ανάγκες για θεσμικές αλλαγές. Έχουμε μαζί μας τον Άθο Κυρανίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δεξαμενής Σκέψης του Κηδίδης, για να μοιραστούμε τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς του, τις απόψεις του για αυτό το θέμα. Καπιτέ Άθο, καλώς όρισες. Γεια σου Μιχάλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και που είσαι για μια ακόμη φορά επί των επάρξεων εδώ μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του λόγου για να συζητήσουμε άλλο ένα θέμα, η δεξαμενή σκέψη του Κηδίδης, η οποία είναι μια, έτσι τολμώ να πω, ελπιδοφόρος κατάσταση για το μέλλον αυτού του τόπου. Μας έχει δώσει, μας έχει τροφοδοτήσει με υλικό για συζήτηση και ανάλυση σε αυτή την εκπομπή, και γνωρίζω ότι υπάρχει στα σκαριά και ένα συνέδριο το οποίο θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο με θέμα διλήμματα και επιλογές για την επόμενη μέρα, και θα είναι οι συντελεστές. Γιατί ληφθήκε απόφαση για αυτό το συνέδριο τώρα, πες μας δύο λόγια λεπτομέρειες. Καταρχήν δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό που περνούμε τούτες τις μέρες είναι η πιο δύσκολη καμπή στη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας μετά το 1974. Από οικονομικής άποψης η καταστροφή είναι πολύ μεγαλύτερη. Και όσοι δεν το έχουν αντιληφθεί, καλά κάνουν να το αντιληφθούν, για να μπορέσουμε πλέον όλοι μαζί
να κάνουμε τη σωστή διάγνωση και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ξέρεις, εδράττω με τις ευκαιρίες του σχολείου σου για να πω το εξής. Έχω προσέξει ότι αρκετός κόσμος τον οποίον τον αγγίζει αυτό το πράγμα, αυτό το πρωτοφανές πράγμα που συμβαίνει στην Κύπρο, έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, άνθρωποι που χάσανε τη δουλειά τους ή που έτυχαν περικοπής του μισθού τους, αντιλήφθησαν ότι κάτι συμβαίνει. Άλλος κόσμος όμως, ο οποίος μπορεί ακόμα για τον α ή β λόγο να μην έφτασε στην τσέπη του αυτή η εξέλιξη, δεν έχει αντιληφθεί. Εγώ έχω ακούσει και επιχειρήματα του τύπου, μα το κούρεμα εν τους πλούσιους που επίραξε εμάς, εν μας πειράζει, εμείς είμαστε φτωχοί. Και βέβαια και αυτοί οι συμπολίτες μας αργά ή γρήγορα θα κατανοήσουν ότι το μέγεθος της καταστροφής αγγίζει όλους μας και ότι πρόκειται για μια συνολική κατάρρευση του ιδιωτικού τομέα. Έτσι δεν είναι? Όχι μόνο του ιδιωτικού τομέα. Αγαπητέ Μιχάλη, αυτό είναι και κάτι που θα παρουσιαστεί και είναι και ένας από τους λόγους που γίνεται το συνέδριο. Είναι για να μπορέσει ο κόσμος πλέον να αντιληφθεί μέσα από την επιστημονική αντικειμενική άποψη τόσο το μέγεθος της ζημιάς που έχει γίνει, αλλά όσο και τα διλήμματα που έχουμε μπροστά μας, αλλά και τη σκληρή δουλειά που έχουμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Κάποιος μου είπε, μου έστειλε ένα μήνυμα στο κινητό και μου έλεγε, με άκουσε σε μια άλλη εκπομπή και λέει, μήπως δεν είναι σωστό που κάνετε που λέτε τα πράγματα με το όνομα τους και πανικοβάλλετε τον κόσμο. Εγώ είμαι αυτής της σχολής σκέψης. Αυτό ισχύει για τους πολιτικούς. Εμείς ως επιστήμονες έχουμε ευθύνη να παραθέτουμε τα γεγονότα όπως είναι, όπως η επιστήμη μας τα δείχνει, χωρίς να σημαίνει ότι η επιστημονική μας άποψη είναι και η πιο σωστή. Έτσι. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές, όπως και σε αυτή την προκειμένη στιγμή, που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και παρόλο που είμαστε μια πολύ μεγάλη επιστημονική ομάδα, κρίνουμε ότι δεν έχουμε την τεχνογνωσία, δεν έχουμε την εμπειρία να χειριστούμε τόσο σπάνια γεγονότα, καταστροφές όπως αυτό που συμβαίνει, και αμέσως εμείς προστρέξαμε στο εξωτερικό για να απομυζήσουμε τις εμπειρίες, τις γνώσεις των πιο διακεκριμένων ανθρώπων που υπάρχουν στον πλανήτη που έχουν βιώματα τέτοια και εμπειρίες. Ναι. Άρα απλώς θέλω να πω, συγκεκριμένα θες να μας πεις δύο λόγια? Ναι, να σας πω. Σε ποιους να σας πω, έχει απευθυνθεί, δεξαμείς σκέψεις? Κοιτάξτε, και εμείς έχουμε απευθυνθεί σε μια πολύ μεγάλη ομάδα επιστημόνων, πολύ καταξιωμένων επιστημόνων. Επιτρέψτε μου να μην αναφέρω ονόματα, αλλά είναι ονόματα που είναι κορυφαία στον πλανήτη σήμερα σε τέτοιου είδους, σε χειρισμό τέτοιου είδους κρίσεων, οικονομικών κρίσεων, και σε σχέση με ιδιαίτερα με νομίσματα και τα λοιπά, όπως έχουμε εμείς, και τραπεζικών κρίσεων. Και ήδη έχουν αρχίσει να μας δίνουν τα πρώτα τους στοιχεία, παρόλο που τα αποτελέσματα τους δεν θα είναι έτοιμα για μερικές εβδομάδες ακόμα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι συνταραχτικά τα αποτελέσματα. Θέλω να σας πω ότι, επειδή είπες κάτι ότι ίσως ο κόσμος ο οποίος δεν γεύτηκε ακόμη το κούρεμα, επειδή δεν έτυχε να έχει καταθέσεις ή δεν γεύτηκε ακόμα την ανεργία, επειδή δεν έχει μείνει στο δρόμο. Οι προβλέψεις είναι ότι τα επόμενα 2 χρόνια ο αριθμός των ανέργων θα υπερδιπλασιαστεί. Και όχι μόνο. Αυτές είναι προβλέψεις που έχετε λάβει από αυτούς τους ειδικούς? Ναι. Είναι προβλέψεις. Αυτοί οι ειδικοί, πρέπει να σου πω ότι πάλι αυτά που λέμε δεν είναι τα τελικά τους πορίσματα, αλλά έστω και είναι τόσο επιφυλακτικοί ως επιστήμονες όταν ανοίγουν το στόμα τους, αλλά μια και τα άνοιξαν, ξέρουμε ότι αυτά που έχουν μπει έχουν την απαραίτητη δόση αλήθειας μέσα και σε μιλούμε τεκμηρίωσης και τεκμηρίωσης, και αυτοί μιλούν ότι και αυτοί θεωρούν
ότι και οι προβλέψεις οι οποίες γίνονται και από την Τρόικα για το τι θα συμβεί στην Ευρωπαϊκή είναι πολύ πολύ λαθασμένες. Οι επιπτώσεις, όπως έχει γίνει και στην Ελλάδα βέβαια, που άλλα έτρεχαν συνεχώς πίσω από τους αριθμούς, αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αν ακολουθηθεί το μοντέλο της Τρόικας, που αυτό μπορούμε να το πούμε και εμείς ως απλοί οικονομολόγοι, ότι επειδή η συνταγή για τη θεραπεία είναι εντελώς λαθασμένη, είναι μια συνταγή που αυτή τη στιγμή ο οργανισμός στην κατάσταση που βρισκόμαστε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες οικονομικές αναλύσεις, αλλά αυτή τη στιγμή το κράτος χρειάζεται ανάπτυξη, η οικονομία χρειάζεται ανάπτυξη. Οι συνεχείς περικοπές και η αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα, η οποία έχει δημιουργηθεί, δεν μπορεί παρά να φέρει, περαιτέρω μείωση στο εθνικό προϊόν. Και πρέπει να σας πω ότι ενώ οι υπολογισμοί, είδα πριν λίγο, διάβαζα το τελευταίο report που έγινε του μνημονίου και τις διαπιστώσεις της Τρόικας όσον αφορά το τι θα συμβεί, και μιλά για μια μείωση στο εθνικό προϊόν της τάξης του 13% για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι ίδιες τους εκτιμήσεις ότι αυτό θα είναι υπερδιπλάσιο τα επόμενα δύο χρόνια. Άρα θα είναι μια φοβερά δύσκολη κατάσταση. Έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει διαλυθεί, και πραγματικά έχει διαλυθεί, διότι οι δύο μεγάλες τράπεζες έχουν διαλυθεί, και δεν είναι εύκολο, η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα έχει διαλυθεί. Η εκτίμηση όλων μας είναι ότι όταν και εφόσον και αν, διότι υπάρχει μια περίπτωση να μην γίνει αυτό, αλλά αν επιστρέψουμε σιγά σιγά, αρχίσουμε να απελευθερώνουμε τα μέτρα και μπούμε σε ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων όπως προβλέπεται μέσα από την Ευρωζώνη, θα υπάρξει μια τεράστια διαρροή κεφαλαίων από την Κύπρο, διότι η εμπιστοσύνη έχει καταρακωθεί, και αυτό το πράγμα θα είναι ένα νέο πλήγμα που πιθανόν να επιφέρει πρόσθετα κουρέματα. Δεν θέλω να πανικοβάλλω τον κόσμο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα υπάρχουν τεράστια διλήμματα. Ναι. Υπάρχουν τεράστια διλήμματα, και αυτά τα διλήμματα είναι που θα προσπαθήσουμε μέσα από το συνέδριο τουλάχιστον να αγγίξουμε. Δεν θα δώσουμε πλήρες απαντήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι οι απαντήσεις είναι θέμα πολύμηνων, πολύ λεπτομερών, πολύ δύσκολων οικονομετρικών εκτιμήσεων και αναλύσεων. Αλλά εμείς τουλάχιστον θα δώσουμε τη διάσταση, η οποία διάσταση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και γεωστρατηγική. Όπως ξέρετε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τρίβουν τα χέρια τους από αυτή την κατάσταση. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι και τυχαίο που έγινε αυτό, αλλά είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα έχει συνέπειες τόσο όσον αφορά και το θέμα της διαχείρισης των υδρογοναθράκων και το εθνικό, το πολιτικό μας πρόβλημα. Επομένως είναι και αυτή η διάσταση, και θα την προσπαθήσουμε να την αγγίξουμε και αυτή σε αρκετό βάθος το Σάββατο. Έχουν γίνει όλα τόσο γρήγορα, τόσο αστραπιαία. Πολλοί αναλυτές έχω διαβάσει να αναφέρονται στη θεωρία του σοκ, δηλαδή στην προσπάθεια επιβολής κάποιων τετελεσμένων με άμεσο και κατακλυσμιαίο τρόπο, έτσι ώστε να επιβληθεί η πλήρης αλλαγή για αναδιάρθρωση των οικονομικών σχέσεων αλλά και του κοινωνικού ιστού. Θεωρίες οι οποίες υποκρύπτουν και ένα στοιχείο συνωμοσιολογίας, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια το κοροϊδεύαμε, το προσπαθούσαμε να το μειώσουμε όταν το βλέπαμε να εμφανίζεται στο δημόσιο διάλογο, αλλά το βλέπουμε να υλοποιείται. Δεν μπορεί να πατά σε κενό όλη αυτή η κατάσταση. Κάτι υπάρχει από πίσω. Κάποιοι υπαγορεύουν κάποια πράγματα, κάποια μεγάλα συμφέροντα. Άλλοι μιλούν για Γερμανία, άλλοι μιλούν για ιδιωτικά συμφέροντα, για αγορές. Κάτι υπάρχει πίσω από αυτό το πράγμα. Αυτό βέβαια δεν απαλλάσσει εμάς από τις δικές μας ευθύνες, σε καμία περίπτωση. Όμως είναι μία, πάει να απογραφεί μία δανειακή σύμβαση η οποία έχει όρους δυσβάστακτους και καταστροφικούς. Έτσι.
Ακριβώς έτσι είναι. Εγώ πρέπει να πω, είμαι ένας εξ αυτών ο οποίος δεν έχω πλέον αμφιβολίες για το θέμα των σκοπιμοτήτων και για το θέμα για το τι κρύβεται πίσω από αυτήν την κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα, αυτόν το οποίο εμάς μας, ως επιστήμονες μας ενόχλησε, ως δεξαμενή σκέψη, είναι το γεγονός ότι για άλλη ακόμα μία φορά ακριβώς αφαιθήκαμε να γίνουμε θύματα εκβιασμού, mm-hmm. χωρίς να έχουμε προληπτικά μελετήσει εναλλακτικές επιλογές. Ναι. Και ξέρετε ότι οποιοδήποτε δεν έχει εναλλακτική επιλογή, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του ή, ναι. μέρος, είναι έρμεο εκβιασμού. Είτε αυτό είναι από την οικογένεια του, είτε από τους φίλους του, είτε από τους συνεργάτες του, είτε στο διεθνές παιδί. Χωρίς εναλλακτικό σχέδιο, χωρίς εναλλακτική επιλογή, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Ακριβώς. Υπάρχει απλή επιβολή όρων. Ακριβώς. Και ξέρετε, το πρόβλημα και διαφαίνεται δυστυχώς όσων περνούν οι μέρες, νομίζω πλέον, εκτός κάποιος αν είναι πολύ τυφλωμένος και δεν τα βλέπει, καλά οι άνθρωποι, το είχαμε πει κι άλλη φορά από αυτή την εκπομπή, οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται, έχουν στα χέρια τους το μέλλον αυτού του τόπου, για άλλη μια φορά βρέθηκαν αδιάβαστοι, οι άλλοι μια βρέθηκαν δεν βρέθηκαν αντάξει των περιστάσεων και πραγματικά οδήγησαν τον τόπο. Έχουν γίνει τόσα τραγικά λάθη αυτές των τελευταίων ένα μήνα σε όλα τα επίπεδα, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους υπουργούς, τους κεντρικούς τραπεζίτες, τους βουλευτές κτλ. Και αυτό που είπετε για το σοκ, αυτήν που πολλές βλέπουμε, το είχαμε δει και το 2004, με αυτά τα ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα, αν δεν τα ψηφίσετε τώρα κλείνουν οι στρόφιγγες, αν δεν κάνετε αυτό έτσι. Μέχρι και χτες που συζητούσαμε με κάποια πολιτικά πρόσωπα σε ψηλά, πολύ ψηλά αξιώματα για κάποιες επιλογές οι οποίες φαίνονται και λέμε, μα δεν υπάρχουν, δεν έχουμε χρόνο καν να σκεφτούμε τέτοια πράγματα. Πρέπει να υπογράψουμε, πρέπει αυτό, αν δεν το κάνουμε κατήχη μας. Αυτά τα πράγματα δεν αναπαύουν, ναι. ιδιαίτερα έναν επιστήμονα. Θέλω να συζητήσουμε για το ζήτημα των εναλλακτικών επιλογών, αλλά πρώτα θέλω να εξαντλήσουμε όσο γίνεται το θέμα της πολιτικής διαχείρισης που έγινε το τελευταίο διάστημα. Θα ήθελα να γίνεις, αν μπορείς, λίγο πιο συγκεκριμένος. Ένα παράδειγμα να μας πεις, πού εντοπίζεις αδυναμίες και σφάλματα σε όλη αυτή τη διαχείριση που έγινε. Θα πω έναν απλό. Ναι. Θα πω έναν πολύ απλό, το οποίο νομίζω βρίσκεται και στον πυρήνα του προβλήματος και έχει σχέση να κάνει με ένα σημείο το οποίο εμείς ως δεξαμενή σκέψη του Κιδίδης αναδείξαμε πολύ έντονα και το ξανασυζητήσαμε από αυτήν την εκπομπή. Mm-hmm. Το θέμα της κομματοκρατίας. Mm-hmm. Λοιπόν, το πρόβλημα το σημερινό είχε διαγνωστεί σε όλον του το μέγεθος από την προηγούμενη κυβέρνηση, πολλούς μήνες πριν. Mm-hmm. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το έλεγε στον κόσμο και λέει, μα το πρόβλημα μας δεν είναι τα δημόσια οικονομικά, που όντως ήταν τραγικά, αλλά έλεγε, υπάρχει ακόμα πιο μεγάλο, το πρόβλημα είναι των τραπεζών. Mm-hmm. Πολλοί από εμάς έλεγαν, μα το πρόβλημα των τραπεζών πιθανόν να μην είναι πιο μεγάλο, διότι πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε αυτό το ΕΛΑ, mm-hmm. το Emergency Liquidity Assistance, mm-hmm. αυτόν το οξυγόνο που δινόταν στις τράπεζες. Αυτό το πράγμα το ήξερε η προηγούμενη κυβέρνηση. Το ήξερε ο τέος Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος ήταν διοικητής, διευθύνων σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας, διότι επικαιρή του αυτό το πράγμα διωγγώθηκε. Λοιπόν, η προηγούμενη κυβέρνηση έξερε ότι ο ασθενής πέθαινε, αλλά για να μην έχει πολιτικό κόστος, έκρυψε αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω αν η αντιπολίτευση που είναι νυν κυβέρνηση ήξερε και αυτή, δεν το συζητώ. Αλλά μόνο και μόνο ότι η προηγούμενη κυβέρνηση αρνήθηκε
να πάρει μέτρα απλώς και μόνο για να μην κακοφανίσει κάποιους ανθρώπους ή να μην, αφήσει πάνω της αυτόν το στίγμα ότι έκλεισε μία τράπεζα ή χειρίστηκε, έλεγε κάποια μέτρα πολύ επίπονα, αιματηρά για να εξηγειάνει μία κατάσταση, αυτόν αγγίζει στην καρδιά του προβλήματος. Ναι. Αγγίζει την καρδιά του προβλήματος. Άρα εσύ αναφέρεσαι τώρα... Όχι, τέλειωσε και σου και θα πέραν τούτου, σε ερωτήσουμε. Πέραν τούτου υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Διότι βλέπουμε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, της λαϊκής τράπεζας, ο οποίος γνώριζε σε όλον την έκταση το μέγεθος του προβλήματος, την ένταση της βόμβας η οποία βρισκόταν μέσα στην οικονομία, αυτός ο άνθρωπος τον βλέπουμε να γίνεται υπουργός οικονομικών της νέας κυβέρνησης. Τον κύριο Σαρή. Τώρα, να πιστέψω ότι ο κύριος Σαρής δεν είχε ενημερώσει τον πρόεδρο Αναστασιάδη για αυτήν την βόμβα ακόμη και πριν από τις εκλογές, διότι όλοι ξέραμε ότι αυτός ο κύριος Αναστασιάδης θα ήταν ο νέος πρόεδρος και φημολογεί του από μήνες πριν ότι ο νέος υπουργός οικονομικών θα ήταν ο κύριος Σαρής. Είναι δυνατόν. Άρα και αυτή η κυβέρνηση, λοιπόν, και αυτός ο πρόεδρος πέρασε μια προεκλογική εκστρατεία που είναι αδύνατο να μην έξερε ότι υπήρχε αυτή η ένταση, αυτή η μεγάλη βόμβα τόσο μεγατόνων μέσα στην οικονομία. Αυτό το θέμα αποκρίθηκε από τους ψηφοφόρους. Οι ψηφοφόροι πήγαν, ψήφισαν με εντελώς λαθασμένα κριτήρια, έχοντας εντελώς λαθασμένη εικόνα. Και εντελώς λαθασμένες προσδοκίες για το τι θα συμβεί. Για το τι θα συμβεί μετά. Έτσι. Και την επόμενη μέρα, λοιπόν, έρχονται και λένε, α, μα βρεθήκαμε εξ απρότου. Μα δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Και πρέπει και εμείς ως λαός, ως πολίτες, επιτέλους να ξυπνήσουμε. Να καταλάβουμε ότι αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα είναι προβλήματα τα οποία εμείς έχουμε προκαλέσει. Ναι. Με την αντοχή μας, με την πολιτική μας ανοριμότητα και εμείς τα προκαλέσαμε. Τώρα δεν έρχομαι να απαλλάξω την Τρόικα, το Eurogroup από τις ευθύνες αυτής της πραγματικά αλλοπρόσαλης, καταστροφικής, εκβιαστικής συμπεριφοράς. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς δώσαμε την ευκαιρία στους άλλους για να μας χειριστούν. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο. Θυμούμε χαρακτηριστικά ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, όταν υπήρχε το τραγικό ζήτημα της έκρηξης στο Μαρί, ο τέος πρόεδρος στο διάγγελμα του μετά την έκρηξη έκανε αναφορά στο πραξικόπημα. Και όλοι γνωρίζουμε ότι η επίκληση του πραξικοπήματος και των πραξικοπηματιών ήταν η κολυμβήθρα του Σιλοάμ, μέσα στην οποία το τέος κυβερνών κόμμα προσπαθούσε πάντοτε να καθαγιάσει τις δικές του ενέργειες και να ρίξει φταίξιμο στους άλλους. Τώρα, επίσης ο τότε πρόεδρος, ο κύριος Χριστόφιας, αναφέρθηκε στο ότι αισθάνεται ως απατημένη σύζυγος, διότι οι συνεργάτες του τότε δεν τον είχαν ενημερώσει για την επικίνδυνοτητα εκείνου του φορτίου. Τώρα παρατηρώ με λύπη μου τις τελευταίες μέρες, και ενώ είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η τωρινή κυβέρνηση έχει βρει ένα ναρκοπέδιο μετά την έκρηξη σε ό,τι αφορά την κυπριακή οικονομία. Όμως παρατηρώ με λύπη μου τις τελευταίες μέρες να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιες τοποθετήσεις του γιου του τέος Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος προσπαθεί να, ο άνθρωπος, υπερασπιστεί το δικό του κόμμα, το δικό του πατέρα, τη δική του οικογένεια, και να βγαίνουν συμπολίτες μας να λένε, να αυτοί που φταίνε για όλα βγαίνουν και μιλάνε. Δηλαδή μπαίνουμε στο ίδιο τρυπάκι. Ο τέος πρόεδρος
επικαλείτο το πραξικόπημα, οι οπαδοί του τότε επικαλούν το πραξικόπημα, και αυτοί οι οποίοι είναι ο σκληρός πυρήνας των οπαδών του κόμματος που κυβερνά σήμερα επικαλούνται τον τέος πρόεδρο. Δηλαδή, εκείνος τα ρίχνει στο πραξικόπημα, αυτοί τώρα τα ρίχνουν σε εκείνον. Πότε θα βρεθεί επιτέλους μία κυβέρνηση η οποία θα αναλάβει το βάρος των ευθυνών της, και πότε θα βρεθεί επιτέλους και ένας λαός, μια κοινωνική ομάδα, η οποία θα αντιληφθεί τις δικές της προσωπικές και συλλογικές ευθύνες για την κατάντια της πατρίδας μας λόγω της ψήφου της. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση για αυτό το ερώτημα. Δεν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, αγαπητέ Μιχάλη, έχω πει κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς μου... διαβάζοντας έτσι διάφορα βιβλία και από το σοφό Σολομώντα βρήκα κάτι που έτσι με στιγμάτισε και το κράτησα μέσα μου, που λέει αρχή σοφίας φόβος Θεού. Και αυτό το έτσι το μετέτρεψα λίγο, το παράλλαξα λίγο και μου ήρθε στο μυαλό αυτόν το αρχή δημοκρατίας φόβος λαού. Εάν ο λαός, εάν η πολιτική, διότι διαβάζοντας και πηγαίνοντας πίσω και στην αρχαία Αθήνα, βλέπαμε αυτήν την τάση των πολιτικών για να μπορούν να ελίσσονται και να παραπλανούν και να δημαγωγούν και τα λοιπά. Είναι αρχαίο φαινόμενο, δεν είναι. Εάν ο λαός δεν πάρει απάνω του, στα χέρια του, τη δύναμη και να μπορέσει να απαιτεί από τους πολιτικούς του άρχοντες να συμπεριφέρονται σωστά, δεν τους τιμωρεί όταν κάνουν λάθος και δεν τους ανταμείβει όταν συμπεριφέρονται σωστά, τότε δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το οποίο περιέγραψες. Αυτό υπάρχει παντού. Αυτό υπάρχει σε όλα τα οργανωμένα σύνολα. Ναι. Υπάρχουν και στους ανθρώπους και στα παιδιά. Δηλαδή, όταν ξέρω εγώ ότι οδηγώντας να πάω στη Λεμεσό, δεν θα βρω κανένα μπροστά μου να με ελέγξει. Πιθανόν να πάω και 150 και 200 χιλιόμετρα αν το αυτοκίνητο μου το αντέχει. Αν ξέρω όμως ότι στον δρόμο θα βρω ένα ραντάρ, θα προσέξω. Λοιπόν, η ευθύνη είναι σε εμάς τους πολίτες. Εμείς όλοι οι πολίτες δυστυχώς είμαστε παθητικοί, και έναν από τα καλά που θα δούμε μέσα από αυτήν στις δύσκολες στιγμές, από αυτήν την κρίση, πιστεύω, είναι ότι οι πολίτες πλέον θα αντιληφθούν ότι τόσα χρόνια έκτιζα στην άμμο. Έκτιζα στην άμμο, χτίζαμε στην άμμο τα σπίτια μας, τις περιουσίες μας, τις καταθέσεις μας, τις ασφάλειες μας, θα δούμε πάρα πολλά ακόμα. Και όλα εξανεμίζονται. Γιατί όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα είναι ανθρώπινα λάθη. Και είναι ανθρώπινα λάθη όχι πολλών ανθρώπων. Είναι ανθρώπινα λάθη μιας χούφτας ανθρώπων. 10, 20, 30 ανθρώπων. Αλλά αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους εκλέξαμε, εμείς τους διορίσαμε, εμείς τους χειροκροτούσαμε και ίσως τους χειροκροτούμε ακόμη. Και αν δεν καταλάβουμε εμείς πλέον, είτε αυτοί λέγονται διευθύνονται σύμβουλοι σε τραπεζικά ιδρύματα, είτε λέγονται υπουργοί οικονομικών, είτε λέγονται πρόεδροι της Δημοκρατίας, είτε βουλευτές ή οτιδήποτε. Και να σας πω, λέτε, εάν κάποιος είχε επίγνωση του μεγέθους του προβλήματος σήμερα, δεν θα είχαμε έναν υπουργικό συμβούλιο διορισμένο με τον τρόπο που διορίστηκε. Δηλαδή με τα πρόσωπα τα οποία είναι επίλεχτα κομματικά στελέχη με βάση την αφοσίωση τους προς τα πρόσωπα που κυβερνούν τα κόμματα ή διοικούν τα κόμματα, τους αρχηγούς των κομμάτων. Δεν λέω ότι είναι όλοι ανίκανοι, προς Θεού. Όμως νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν σε αυτές τις θέσεις να διοριστούν πολύ πιο ικανοί άνθρωποι, τεχνοκράτες, άνθρωποι οι οποίοι να πιστεύουν στην επιστήμη, να έχουν γύρω τους επιστημονική συμπαράσταση, και αυτό βέβαια μπορεί και ακόμα σήμερα να γίνει. Και χαίρομαι να πω εδώ ότι
Τις τελευταίες μέρες είδα και πρέπει να το χαιρετήσω ότι από δύο υπουργούς αυτής της κυβέρνησης, οι οποίοι μας κάλεσαν ως δεξαμενή σκέψη του Κιδίδης, τις ομάδες οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο των υπουργείων τους και ζήτησαν τις απόψεις μας και υιοθέτησαν πολλές από αυτές και ζήτησαν να έχουν, αφού είδαν το τι μπορούμε να τους προσφέρουμε, ζήτησαν να έχουμε μια πιο μόνιμη σχέση με αυτό. Αυτό το χαιρετίζω. Ναι, αυτό είναι ευχάριστο. Είναι ευχάριστο. Είναι αναγνώριση του τι μπορεί να προσφέρει, του τι χρυσάφι υπάρχει στην κυπριακή κοινωνία, το οποίο παραμένει ανεκμετάλλευτο. Ακριβώς. Αυτό όμως πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθεί. Και αυτό θέλουμε να δείξουμε και με την ημερίδα που γίνεται αύριο, ότι υπάρχει εξαίρετων υλικών. Και οι άνθρωποι που θα μιλήσουν αύριο δεν είναι μόνο μέλη της δεξαμενής. Έχουμε καλέσει και άλλους ανθρώπους και υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι είτε δεν μπορούσαν είτε δεν είχαμε εμείς τη δυνατότητα να τους έχουμε μαζί μας και θα συνεχίσουν τέτοιου είδες ημερίδες. Πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος και η πολιτική ότι υπάρχει τεράστιων υλικών και εντός και εκτός Κύπρου Κυπρίου. Και είναι τραγικό ότι πηγαίνουμε σε ένα Eurogroup με ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ούτε αυτοί που υπογράφουν, ούτε αυτοί που είναι δίπλα τους το τι υπογράφουν. Ναι. Αυτό είναι τραγικό. Ενώ υπάρχει τέτοια ποιότητα, τέτοιο βάθος γνώσης και γνώσης, όπως ξέρεις, η οποία προσφέρεται αφιλοκερδώς με μεγάλη χαρά. Όχι μόνο στο Σουκιδίδη, αλλά και αλλού. Λοιπόν, επομένως, πιστεύω και εδώ θέλω να κάνω και μια ανησύγηση, ότι πρόεδρος επιβάλλεται αυτή τη στιγμή να θεσμοθετήσει τις ομάδες γύρω από κάθε Υπουργείο, ομάδες επιστημόνων, επίλεκτες ομάδες επιστημόνων, mini think tanks δηλαδή, οι οποίες να στηρίζουν και να συμβουλεύουν τον Υπουργό. Διότι και οι τεχνοκράτες των Υπουργείων φαίνεται ότι και αυτοί είναι ανεπαρκείς. Ναι. Και χωρίς πάλι να θέλουμε να τους προσβάλλουμε τους ανθρώπους. Εντάξει, ίσως ήταν, άποψή μου είναι ότι υπάρχουν γενικότερα μέσα στη δημόσια υπηρεσία κάποια άτομα που είναι σοβαρά και που μπορούν να προσφέρουν. Το πρόβλημα είναι ότι, όπως πολύ ορθά έχεις αναφέρει, δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες για να τύχουν εκμετάλλευσης αυτά τα άτομα. Και η εμφάνιση κάποιων πρωτοβουλειών, οι οποίες είναι θετικές και οι οποίες αποφέρουν προστιθέμενο όφελος στην κοινωνία, επαφίεται στην καλή θέληση και στον πατριωτισμό κάποιων συγκεκριμένων ατόμων. Ναι, δηλαδή σώζεται αυτός ο τόπος όταν βρεθεί ένας άνθρωπος τη δεδομένη στιγμή στον κατάλληλο τόπο να πάρει την κατάλληλη απόφαση να κάνει την κατάλληλη ενέργεια. Χωρίς να έχει από πάνω του κάποια διοικητική μέρημνα που να του επιβάλλει τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει. Εδώ ακριβώς αυτό που έχεις πει, Μιχάλη μου, είναι ένα περιοριστικό στοιχείο για τους τεχνοκράτες του δημοσίου. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολιτικούς προϊστάμενους και όλοι αυτοί πληρώνονται από το κράτος, η προαγωγή τους εξαρτάται από τον προεδρικό τους προϊστάμενο και ξέρουμε αυτό ότι ισχύουν και μέσα στα κόμματα, ότι οι κομματάρχες δεν αρέσκονται στην αντιπολίτευση. Και έχουμε τα παραδείγματα. Και τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και μέσα στα Υπουργεία. Το ίδιο ισχύει και μέσα στους οργανισμούς. Εγώ εκ του επαγγέλματος μου έχω την ευκαιρία να μπαίνω σε πολλούς οργανισμούς, ιδιωτικούς οργανισμούς, και βλέπω αυτό το φαινόμενο ακόμα και εκεί. Ότι υπάρχει αυτή η τάση της φήμωσης, λόγω του εγωισμού μας πολλές φορές, δεν δεχόμαστε την αντίθετη άποψη του υφιστάμενου μας. Όμως, όταν θα έρθει η αντίθετη άποψη από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κανένα συμφέρον, ούτε εξάρτηση, ούτε από τον Υπουργό, ούτε από τον Γενικό Διευθυντή, ούτε από τον Πρόεδρο, θα πάει αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, και αν δεν είναι κόλακας, διότι και αυτός αποβλέπει κάπου αλλού, αλλά είναι ένας σωστός επιστήμονας και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, η πλειοψηφία μπορώ να πω είναι τέτοια, τότε εκεί μπορείς να ελπίζεις ότι θα έχεις μια καθαρά αντικειμενική, επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη. Άρα αυτός είναι ο λόγος. Δεν θέλουμε να μειώσουμε τις δυνατότητες και την ποιότητα των τεχνοκρατών του κράτους. Όμως
Για αυτόν τον λόγο, αλλά και για το γεγονός ότι οι εμπειρίες είναι διαφορετικές αυτές αυτών που είναι εκτός. Ξέρεις πολύ καλά και από τη δεξαμενή σκέψη του Γιδίδης ότι επειδή εμείς μπορεί να είμαστε στη δεξαμενή, ξέρω εγώ, 20 από τα 150 μέλη να είναι 20, ξέρω εγώ, οικοδομολόγοι, αλλά επειδή οι δραστηριότητες μας και οι εμπειρίες μας είναι πολύ διαφορετικές, όταν ερχόμαστε μαζί γίνεται ένα γράμμα που αλληλοκαλύπτονται τα κενά και οι εμπειρίες και βγαίνει ένα πράγμα πολύ πολύ εντυπωσιακό, το οποίο δεν μπορεί να βγει όταν εκεί έχεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα μέσα από τη στενό φακό ενός υπουργείου. Ναι. Άρα ουσιαστικά επί του πρακτέου μια από τις προτάσεις, μια βασική πρόταση που βγαίνει από τη συζήτηση μας που καταθέτει η δεξαμενή σκέψη του Κυρίδης είναι η θεσμοθέτηση mini think tanks, ομάδων επιστημόνων γύρω από τον κάθε υπουργό, οι οποίοι να υποστηρίζουν με τεχνοκρατικό και με τεχνοκρατικές και επιστημονικές συμβουλευτικές υπηρεσίες το έργο των υπουργών. Ακριβώς. Κάτι το οποίο πράγματι είναι γεγονός ότι απουσιάζει αυτή τη στιγμή από, από την διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Τώρα, επειδή έχεις αναφερθεί προηγουμένως και η ροή της συζήτησης ευχάριστα και παραγωγικά μας οδήγησε κάπου αλλού, αλλά προηγουμένως είχες αναφερθεί είχαμε συζητήσει λίγο την τρέχουσα κρίση και είχες κάνει κάποιες συγκεκριμένες αναφορές. Θα ήθελα να σου υποβάλω δύο ερωτήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με αυτό το περίφημο ELA στο οποίο αναφέρθηκες και το οποίο ήταν ο κρίκος της αλυσίδας γνώσης που μας έλειπε για να καταλάβουμε γιατί όντως το μεγάλο πρόβλημα ήταν οι τράπεζες. Λοιπόν, συζητείται τις τελευταίες μέρες θέμα παρανομίας ότι το ELA δεν νομιμοποιείται να ενεργεί κατά τον τρόπο που ενεργεί. Έχεις κάποια άποψη ή κάποια γνώση επί τούτου? Κοιτάξτε, άποψη δεν έχω επειδή δεν είμαι νομικός και νομίζω και πολλοί νομικοί μπορεί να μην κρίνουν τους εαυτούς τους ως κατάλληλους γιατί είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο και καινούριο για μας εδώ στην Κύπρο. Όμως η άποψη που υπάρχει, έχω γνώση η οποία προκύπτει από τη θέση κάποιων πολύ έγκριτων ξένων δικηγόρων οι οποίοι επιχειρηματολογούν ότι στην περίπτωση της Λαϊκής Τράπεζας αυτά τα 9,5 τόσα δις τα οποία δόθηκαν χωρίς να τηρηθούν οι δύο βασικές προϋποθέσεις που τίθενται από την Ευρωπαϊκή, έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να χρησιμοποιείται το ELA, αυτό της φερεγγιότητας και αυτό της ρευστότητας της τράπεζας, του solvency, δηλαδή να μην είναι πτωχεύσασα. Μπορείς να μας τα εξηγήσεις λίγο καλύτερα? Ναι, ουσιαστικά το τι λέγεται, το τι υπάρχει, αυτός, το τι λέγεται είναι ότι για να μπορέσει να δοθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα ποσό για στήριξη έκτακτης ανάγκης, emergency, ρευστότητας ή βοήθεια ρευστότητας, emergency liquidity assistance, αυτό σημαίνει βοήθεια ρευστότητας έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει ο αποδέχτης, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση η Λαϊκή Τράπεζα, όταν δινόταν αυτή η βοήθεια, αυτός που το έδιδε να ήξερε, θα έπρεπε να είχε λέξει ότι η τράπεζα αυτή ήταν φερέγγια, δηλαδή ότι δεν είχε κίνδυνο να πτωχεύσει, ναι, και να ήταν και solvent. Αν δηλαδή, σαν το δάνειο που σου παραχωρεί η τράπεζα. Ναι, δηλαδή, αν έρθει μια τράπεζα σε μένα, ο οποίος έχω μισό 1.000 ευρώ το μήνα, ναι, και μου δώσει ένα δάνειο, έναν εκατομμύριο, τότε αυτό το δάνειο δεν θα στέκει. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το πράγμα είναι μέσα στους όρους λειτουργίας του ELA. Και αυτοί οι πολύ έγκριτοι νομικοί, και νομίζω έχω πληροφορηθεί ότι και υπάρχουν και εδώ κάποιοι Κύπροι έγκριτοι νομικοί ήδη που έχουν τοποθετηθεί και πανεπιστημιακοί για αυτό το θέμα, που λένε ότι αυτόν τον ποσό δεν είναι πληρωτέων διότι δεν δόθηκε νόμιμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι, και νομίζω
θα το αγγίξουν αυτό το θέμα οι νομικοί που θα, που θα μιλήσουν στο συνέδριο το Σάββατο. Αλλά αντιλαμβάνεστε πλέον ότι αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε αλλάζουν εντελώς η εικόνα. Ναι. Διότι από εκεί που μιλούμε ότι τα χρέη μας ως κράτος είναι 28 δισεκατομμύρια, τα χρέη γίνονται, 18. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πλέον μιλούμε για άλλο πράγμα και άλλη συνταγή χρήση ακριβώς για να λειτουργήσει το πρόβλημα σου. Εύχομαι όταν θα καταλήξουμε στα τελικά συμπεράσματα να μην συνειδητοποιήσουμε ότι καταστρέψαμε την κυπριακή οικονομία, είτε παράνομα είτε γιατί κάποιοι δεν μίλησαν όταν έπρεπε να το είχαν κάνει. Ένα άλλο ερώτημα που θα ήθελα να σου υποβάλω αναφορικά με το Eurogroup της 15ης Μαρτίου, συζητείται έντονα από κάποιους αναλυτές, αρκετούς θα έλεγα, και μερικοί από αυτούς και υψηλά ιστάμενα ευυπόληπτα μέλη της κοινωνίας μας, η άποψη ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν δεχόμασταν την πρώτη συμφωνία, τη συμφωνία της 15ης Μαρτίου, το συνολικό κούρεμα δηλαδή, το οριζόντιο κούρεμα, νομίζω ότι θα είχαμε σώσει, αν μη τι άλλο, τις δύο τράπεζες, οι οποίες η μία έχει ουσιαστικά κλείσει και η άλλη βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Θεωρώ το απήντησε και ο πρόεδρος αυτόν. Και σε ρωτώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, διότι τότε είχες πάρει θέση εναντίον εκείνης της απόφασης. Εγώ είχα πάρει θέση προσωπικά και ως Σουκυρίδης και ως Σουκυρίδης είχαμε πάρει θέση ενάντια σε αυτή την πρώτη θέση, αλλά εγώ ήμουν ενάντια και στη δεύτερη, που ήταν και η δεύτερη, και λαθασμένη η δεύτερη απόφαση της Βουλής. Και η άποψη μου είναι ότι οι δύο τράπεζες δεν θα έκαναν καμία απολύτως διαφορά. Οι δύο τράπεζες ήταν χαμένες έτσι κι αλλιώς. Και εγώ πιστεύω και σήμερα ακόμη, όπως είπατε, η λαϊκή είναι μόνον εκθαύματος μπορεί να γίνει κάτι να ανατραπεί αυτό το πράγμα, και η Τράπεζα Κύπρου θα περάσει δύσκολες μέρες. Δεν είμαι σίγουρος αν θα τα καταφέρει στο τέλος, αλλά δεν θα έχει καμία απολύτως διαφορά. Σίγουρα η κατανομή του βάρους θα ήταν διαφορετική, αλλά η ζημιά θα ήταν απολύτως η ίδια. Και βέβαια το ELA, διότι αυτή η θηλιά στον κόμπο τώρα της Τράπεζας Κύπρου είναι το ELA. Αυτό το ELA πάλι θα περνούσε κάπου. Και πού θα περνούσε? Εκτός αν περνούσε σε όλο το τραπεζικό σύστημα και αν μοιραζόταν, ναι, που θα δημιουργούσε πλέον έναν πολύ πιο το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Θα δημιουργούσε λες συνθήκες μακροπρόθεσμης κατάρρευσης ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος, δηλαδή αν το ELA κατανέμε το σε ολόκληρο βεβαίως, διότι ξέρουμε ότι ήδη τώρα θα ήταν πολύ πιο μικρό όμως το μερίδιο που θα ήταν πιο μικρό, θα ήταν πιο μικρό, αλλά πάλι θα ήταν πολύ βαρύ, όχι μόνο για την Τράπεζα Κύπρου όπως είναι σήμερα, αλλά θα ήταν και το πολύ βαρύ και για το συνεργατισμό και για τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Επομένως, βέβαια αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι αν γινόταν το κούρεμα, το πρώτο κούρεμα, το ELA θα απαραίτητος θα έπρεπε να κατανεμηθεί με αυτόν τον τρόπο. Όμως, θα ήταν χειρότερα. Διότι δεν θα υπήρχε πλέον η λογική γιατί το ELA να πάει μόνο πάνω στην Τράπεζα Κύπρου. Θα κατανεμόταν πάνω σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και τότε οι συνέπειες θα ήταν πολύ πιο καταστροφικές. Ναι. Η άποψη μου είναι, διότι τότε θα εμολύνε όλο το τραπεζικό σύστημα με το ELA. Μάλιστα. Και ξέρουμε ότι ήδη, με το μοντέλο της PIMCO, στο οποίο βασίστηκα το Eurogroup για να επιβάλλει αυτόν το καταστροφικό η συνταγή, ξέρουμε ότι με βάση εκείνη το σενάριο της PIMCO και τις δικές τους εκτιμήσεις, και ο συνεργατισμός χρειάζεται ανακεφαλαίωση και η ελληνική τράπεζα. Οπότε, άρα με βάση εκείνο το σενάριο και σήμερα χρειάζονται ανακεφαλαίωση, πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα αν έπρεπε να τους επιφορτιστεί και ένα μερίδιο του ΕΛΑ. Οπότε θα ήταν τα πράγματα πολύ χειρότερα. Τώρα, η ερώτηση, όπως λένε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Έχεις αναφερθεί προηγουμένως στο αδιέξοδον της επιλογής
του μνημονίου. Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, διότι ως Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε πάρει, έχουμε πει αυτό, πάμε να πιούμε αυτό το πικρό ποτήρι, διότι θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν άλλες επιλογές χρηματοδότησης της κυπριακής οικονομίας και των κυπριακών τραπεζών. Το ευχάριστο, αγαπητέ Μιχάλη, είναι ότι υπάρχουν. Το δυσάρεστο είναι ότι αυτοί που κυβερνούν δεν είναι έτοιμοι ούτε να τις ακούσουν, ούτε να τις πάρουν. Και αυτό είναι το δυσάρεστο. Και οι επιλογές υπάρχουν. Και ήδη άρχισαν αυτές οι επιλογές να προσδιορίζονται. Τες έχουμε και εμείς ως Κύπροι επιστήμονες και ως Σουκιδίδης, αλλά και άλλοι επιστήμονες τις καταδεικνύουν. Πολλές από αυτές θα ακουστούν το Σάββατο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και οι ξένοι εμπειρογνώμονες, που επαναλαμβάνω μιλούμε για ονόματα τα οποία είναι, των οποίων η εγκυρότητα είναι αδιάσυστη και αδιαμφισβήτητη, μιλούν για εναλλακτικές λύσεις. Λοιπόν, αυτές οι λύσεις υπάρχουν και αυτές οι λύσεις υπήρχαν και πέρσι, διότι αν κάποιες επιλογές οι οποίες ξέρουμε με βεβαιότητα ότι είχαν προσφερθεί στην προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση, παρόλο που τις αξιολόγησε και πίστεψε για κάποιους λόγους γελίους, δεν τις έλαβε και οδήγησε την κατάσταση εδώ που την οδήγησε. Έτσι και σήμερα δεν είναι τόσο εύκολες οι επιλογές σήμερα όσο ήταν τότε. Δεν είναι τόσο, είναι επίπονες, διότι τα πράγματα, ο ασθενής έχει εξασθενήσει πάρα πολύ. Δεν είναι όπως ήταν πριν ένα χρόνο ή πριν 9 μήνες, όταν υπήρχαν ξεκάθαρες επιλογές που θα απέτρεπαν αυτήν την συμμετοχή. Και εδώ είναι που οι ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης είναι βαρύτατες. Όμως θα είναι εξίσου βαριές οι ευθύνες αυτής της κυβέρνησης, αν έστω και τώρα αυτές οι επιλογές, που επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο ανώδυνες όπως ήταν πριν ένα χρόνο, αλλά υπάρχουν επιλογές που, κατά την άποψή μας, και ελπίζω ότι αυτό θα είναι και το συμπέρασμα του συνεδρίου του επομένου Σαββάτου, παρόλο που θα είναι επώδυνες, δεν θα είναι τόσο επώδυνες όσον αυτή η επιλογή. Αντιλαμβάνομαι ότι μας προειδεάζεις εν όψη του συνεδρίου και ότι κάποια πράγματα ενδεχομένως να λεχθούν και να συζητηθούν εν εκτάσεις στο συνέδριο. Έτσι. Υπάρχει όμως ένα παράδειγμα στο οποίο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε τώρα. Να σας πω. Το που είναι ένα παράδειγμα είναι κομβικό. Το νόμισμα. Ήμασταν, διότι πλέον δεν είμαστε, εδώ και ένα μήνα περίπου, από τις 16 Μαρτίου, δεν είμαστε στο ευρώ. Έχουμε ευρώ, αλλά δεν είναι ευρώ, είναι ένα ψεύδο ευρώ, διότι δεν κυκλοφορεί ελεύθερα, που είναι ο βασικός κανόνας της ευρωζώνης. Άρα, όμως το επίσημο νόμισμα μας είναι το ευρώ. Υπάρχουν αυτοί, και δεν είναι λίγοι αυτοί, μιλούμε για νομπελίστες, δεν αναφέρουμε στον κύριο Πισαρίδη, που αντιλαμβάνουμε ότι και αυτός είναι πολύ προβληματισμένος, αλλά υπάρχουν όπως ο Κρούκμαν, υπάρχουν και άλλοι πολύ έγκριτοι επιστήμονες όπως ο Πολ Βόκερ, ο οποίος θεωρείται ένας μύθος, είναι 85 χρονών ο άνθρωπος, αλλά είναι αυτός που έσωσε τρεις φορές την Κύπρο, την Αμερική από χρεοκοπία, και πρέπει να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι στην ομάδα που εργάζεται για μας, για την Κύπρο. Αυτός ο οποίος πιστεύει ότι δεν έχουμε επιλογή παρά να φύγουμε από το ευρώ. Και οικονομικά, με βάση οικονομική θεωρία, αυτό είναι δεδομένο, ότι για να μπορέσεις να φύγεις από μια τόσο βαθιά κρίση που μπαίνεις, πρέπει να έχεις στο χέρι σου όλα τα όπλα που μπορείς να πολεμήσεις. Και το όπλο της νομισματικής πολιτικής, για το να μπορείς να εκδίδεις νόμισμα, να ανεβάζεις, να κατεβάζεις επιτόκια, αυτό το πράγμα είναι πολύ πολύ σημαντικό όπλο σε έναν τέτοιον αγώνα. Είναι σαν να πας στον πόλεμο και λες, κοίταξε, εγώ θα επιλέξω να πολεμήσω χωρίς αεροπορία, παρόλο που έχω τα αεροπλάνα και τα έχω μέσα. Λοιπόν, άρα υπάρχουν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα, αλλά για πολλούς επιστήμονες, πολύ
πιο έγκριτους από εμάς, αυτό είναι μια πολύ σοβαρή επιλογή. Ναι. Υπάρχουν, είναι μία. Υπάρχουν και πολλές άλλες. Υπάρχουν και άλλες επιλογές που αφορούν άλλα θέματα. Θέματα γεωστρατηγικής τοποθέτησης, τα οποία είσαι πιο ειδήμων σίγουρα από εμένα και από πολλούς άλλους για να τα πεις. Άρα υπάρχουν πολλά διλήμματα και πρέπει αυτή τη στιγμή, όταν είμαστε σε τέτοια κατάσταση δύσκολη, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σε μηδενική βάση, το λεγόμενο zero pace. Mm. Και είναι αυτό το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ εμένα. Αυτές οι ιδεολογικές αγκυλώσεις που λένε ότι όχι, εμείς είμαστε στο ευρώ, δεν μπορούμε να φύγουμε το ευρώ, εμείς είμαστε στη σφαίρα επιρροής, ξέρω εγώ, της Αμερικής, δεν μπορούμε να φύγουμε από, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τη Ρωσία, ή εμείς είμαστε το τάδε. Δεν είμαστε τίποτε. Τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα τρέχουν, αλλάζουν, και αν δεν καταφέρεις να προσαρμόζεσαι και να τοποθετήσεις στρατηγικά σωστά, είσαι τελειωμένος. Ο αντίλογος βέβαια λέγει ότι πολύ πιθανόν να δημιουργήσει πολύ πιο ισχυρές συνέπειες ενδεχόμενη φυγή από το ευρώ, όπως για παράδειγμα αύξηση του πληθωρισμού και προβλήματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι είμαστε εισαγωγική οικονομία. Τα αναφέρω αυτά γιατί συζητούνται κατά κόρον. Όπως εσύ είσαι πιο ειδικός σε αυτά τα θέματα, εγώ δεν είμαι ειδικός, απλά αναπαράγω το διάλογο. Κοίταξε, σίγουρα αυτά... Έχω τους δικούς μου προβληματισμούς που έχουν να κάνουν κυρίως με το γεωπολιτικό κομμάτι, αλλά εμείς συζητούμε τώρα για το καθαρά νομισματικό. Κοίταξε, αυτά τα επιχειρήματα όντως ευσταθούν και είναι πράγματα τα οποία διδασκόμαστε στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, στο μάθημα της μακροοικονομικής. Το θέμα είναι, σίγουρα θα υπάρξουν πληθωριστικές πιέσεις. Το θέμα είναι θέμα ισορροπίας. Ποιο θα προκαλέσει τις περισσότερες επώδυνα αποτελέσματα. Και εδώ λοιπόν είναι που δεν μπορούμε εμείς, όταν μια τρόικα με τόσους επιστήμονες πίσω της, ανεξαρτήτως σκοπιμότητων, βλέπετε ότι και στην Ελλάδα και αλλού έπεσαν τόσο έξω με τις οικονομετρικές εκτιμήσεις και προσμετρήσεις, διότι είναι δύσκολο, είναι τόσο δυναμική η οικονομία, είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέματα αλληλοεπιδράσεων κτλ. Πώς μπορεί εμείς να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το τι θα συμβεί? Άρα όμως υπάρχουν αυτοί οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είναι πολύ έμπειροι σε αυτό το πράγμα, διότι έχουν πολύ εμπειρία, βρίσκονται στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, έχουν περάσει τέτοιες κρίσεις πολλές, έχουν διαχειριστεί και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς. Δεν θα ακούσουμε βέβαια τυφλά αυτά που έχουν να πει, έχουν να πούν, αλλά σίγουρα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους ακούσουμε σοβαρά. Και εμείς περιμένουμε, και κάθε φορά που παίρνουμε ένα μήνυμα από αυτούς, γινόμαστε σοφότεροι. Και είμαστε σίγουροι ότι στις επόμενες 10-15 μέρες, και εμείς πρέπει να πω ότι ενημερώσαμε όλη την πολιτική ηγεσία ότι τρέχει αυτό το έργο, και εμείς μάλιστα προτρέψαμε και γραπτός τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ζητήσει να χτίσει την δική του ομάδα με διεθνούς κύρους επιστήμονες, για να μπορέσει να του συμβουλευτεί για το πώς να διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Η υπογραφή αυτού του μνημονίου και μετέπειτα αυτής της Δανειακής Σύμβασης είναι σοβαρότατο εγχείρημα. Και εγώ, αν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας, δόξα τω Θεώ δεν είμαι, δεν θα μπορούσα να πάρω αυτή την ευθύνη μόνος μου. Ιδιαίτερα με τις γνώσεις που έχω ή και που έχει ο πρόεδρος. Αυτό το πράγμα πρέπει να περάσει, να πάει στη Βουλή, και χαίρομαι που κάποια κόμματα ζητούν αυτό το πράγμα. Η θέση μας είναι ότι έπρεπε να πάει και σε δημοψήφισμα, αφού εξηγηθεί στον λαό ακριβώς οι συνέπειες. Αλλά σίγουρα πρέπει να πάει στη Βουλή, και η Βουλή πρέπει να ενημερωθεί σωστά, να πάρει τις συμβουλές. Και εμείς είπαμε στη Βουλή ότι θα τους δώσουμε τη μελέτη και την πρόσβαση σε αυτούς τους επιστήμονες. Είναι κρίμα που ήδη δεν έχουν πάει να τη ζητήσουν, για να μπορέσουν να αποφασίσουν σωστά. Τελειώνουμε από εκεί που αρχίσαμε. Το συνέδριο είναι το ερχόμενο Σάββατο. Διλήμματα και επιλογές για την επόμενη μέρα είναι ο τίτλος. Να μας πεις λεπτομέρειες για τις ώρες, πώς μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς, γιατί είναι κλειστό συνέδριο, ναι, και γιατί επιλέγει για να είναι κλειστό. Ναι, και θα αρχίσω από το τελευταίο. Θα είναι κλειστό γιατί είμαστε σίγουροι, και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα μηνύματα που παίρνουμε τώρα, ότι πολλοί κόσμοι ήθελαν να παρευρεθεί.
Αλλά επειδή ο σκοπός αυτού του συνεδρίου είναι να γίνει ένας καταιγισμός ιδεών mm-hmm. από τους επιστήμονες, φοβόμασταν ότι εκεί μπορεί να υπήρχαν παρεμβάσεις από απλούς ανθρώπους και τα λοιπά, και αυτό το πράγμα να μην επέτρεπε τον επιστημονικό διάλογο. Όμως, δεν είναι ένα συνέδριο επιμόρφωσης, είναι περισσότερο ένα συνέδριο εισηγήσεων. Γι' αυτό και λέγεται, και δώσαμε σε όλους τους επιστήμονες, τους είπαμε δεν μας ενδιαφέρει να ακούσουμε το γιατί φτάσαμε εδώ, μας ενδιαφέρει να ακούσουμε και εμείς και ο κόσμος, διότι θα μεταδίδεται ζωντανά από το διαδίκτυο με της ιστοσελίδας του Sigma Live και της ιστοσελίδας του Θουκυδίδη, sigmalive.com, thukydides.com. Θα το παρακολουθήσει ο κόσμος, αλλά θέλαμε να γίνει αυτός ο καταιγισμός ιδεών και η συζήτηση στο τέλος, και εάν υπήρχε εκεί, διότι είναι τόσος ο κόσμος που ανησυχεί, και αν υπήρχε ένας κατακλυσμός ανθρώπων εκεί, σίγουρα δεν θα μπορούσε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα. Όμως εμείς ως Σουκεδίδης έχουμε μπει ότι θα πάμε σε όλες τις πόλεις τις επόμενες λίγες εβδομάδες για να ενημερώσουμε τον κόσμο σε ανοιχτές πλέον συναντήσεις για τα συμπεράσματα μας, τις εισηγήσεις μας, και θα μπορεί εκεί και ο κόσμος να συμμετέχει και να πει και τις απόψεις. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα γίνει και η διάχυση της γνώσης που θα παραχθεί μέσα σε αυτό το συνέδριο. Και θα παραχθεί και αυτής που θα πάρουμε και εμείς από τους συνεργάτες μας και στο εξωτερικό. Και σε ποιες ώρες το ερχόμενο Σάββατο? 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. 9 με 1 μπορεί ο καθένας να συντονιστεί, φτάνει να έχει σύνδεση διαδικτύου, είτε στην ιστοσελίδα της Εξαμηνής Θουκυδίδης, στην Εξαμηνής Σκέψης Θουκυδίδης, είτε στην ιστοσελίδα Sigma Life, για να παρακολουθήσει αυτό το συνέδριο. Άθος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Και εγώ, Μιχάλη, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στις εργασίες του συνεδρίου και σε όλες τις επερχόμενες δραστηριότητες της Δεξαμηνής Σκέψης Θουκυδίδης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Γεια σας. Δεύτερη ανάγνωση. Μία εκπομπή διαλόγου και ανάλυσης πάνω σε ζητήματα πολιτικής, κοινωνικής και επιστημονικής φύσεως. Επιχειρεί να μεταφέρει την προσοχή πέραν από την δισεογραφική πτυχή της επικαιρότητας, αλλά και να αναδείξει σημαντικά θέματα κυπριακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Δευτέρα και Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Μιχάλη Κοντό.